Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εκ μέρους και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνών και Ενημέρωσης, του Νίκου του Παπά, σας καλωσορίζουμε στο Υπουργείο μας και σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Σήμερα, Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων, ο νους μας είναι κοντά στα εκατομμύρια συνανθρώπων μας που εκτοπίστηκαν και συνεχίζουν να εκτοπίζονται αναγκαστικά από τις πατρίδες και τα σπίτια τους εξαιτίας της βίας, των πολέμων, των διώξεων και της ανέχειας. Και δυστυχώς, οι αριθμοί των αναγκαστικά εκτοπισμένων αυξάνονται διαρκώς τα τελευταία 5 χρόνια. Να σημειώσουμε ότι, όπως αναφέρει και στην ετήσια έκθεσή της, η UNHCR, μόλις το 2017 εκτοπίστηκαν 16 εκατομμύρια άνθρωποι. Παράλληλα, σήμερα κλείνουμε 3 περίπου χρόνια από τη στιγμή που η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή για τη διαχείριση του προσφυγικού και μεταναστευτικού. Η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική κοινωνία ανταποκρίθηκαν στις πρωτόγνωρες καταστάσεις και στις πρωτοφανείς δυσκολίες με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης και με σεβασμό στις αξίες του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης. Ο ελληνικός λαός, παρά τις όποιες δυσκολίες, στη μεγάλη του πλειοψηφία αγκάλιασε τους κατρεγμένους, δίνοντας παράδειγμα πολιτισμού σε όλο τον κόσμο. Όταν σε ορισμένα σημεία της Ευρώπης υψώνονται τείχοι και φράχτες, η Ελλάδα επέμενε ότι το προσφυγικό δεν είναι ζήτημα μιας χώρας ή των νοτίων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πανευρωπαϊκό ζήτημα και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Στο πλαίσιο αυτό και μπροστά στη συνεχιζόμενη συζήτηση στην Ευρώπη, επιμένουμε ότι θεμελιώδη ζητήματα είναι η δίκαιη ανακατανομή του βάρους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανάληψη της ευθύνας που ενολογεί από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα ρίξουμε τροφή στο τέρας της ξενοφοβίας και του ρατσισμού που καραδοκεί. Η ελληνική κυβέρνηση ήταν και παραμένει πιστή στην εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων, υπερασπίζεται με σθένος τις ανθρωπίνες αξίες και πράττει ό,τι είναι δυνατόν για να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν στη χώρα μας. Ταυτόχρονα, φροντίζει με σειρά πολιτικών για την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία, παράγοντας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πρόσβαση στην εκπαίδευση και την εργασία και που θα δοθεί εν συνεχεία η δυνατότητα και στον αγαπητό Υφυπουργό και στους γραμματείς να αναφερθούν πιο διεξοδικά. Με την ευκαιρία και τη σημερινή μέρα, έχετε μπροστά σας και το δεύτερο τεύχος ενημερωτικού δελτίου που προχωρήσαμε μόλις χθες στην έκδοσή του από την Ειδική Γραμματεία και το οποίο καταγράφονται όλες έτσι ενδιαφέρουσες αυτές δράσεις και προγράμματα γύρω από το πολύ ευαίσθητο ζήτημα του προσφυγικού. Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω πως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο δρόμος της προσφυγιάς δεν είναι επιλογή, ούτε όνειρο ζωής για αυτούς που τον επέλεξαν. Είναι αναγκαστική φυγή από τον πόλεμο, τις διώξεις και τις οριακές καταστάσεις που βίωσαν και δυστυχώς συνεχίζουν να βιώνουν εκατομμύρια άνθρωποι στις πατρίδες τους. Ευχαριστώ πολύ.